Ο δρόμος του φεγγαριού. Μυθιστόρημα. Περίληψη ηχογραφημένου βιβλίου. Ο αποχωρισμός. Φεύγω και σε παίρνω μαζί μου. Θα θυμάμαι πάντα τα βουρκωμένα του την ώρα μάτια σου. Το θλιμμένο βλέμμα σου που ακόμη και τώρα με κοιτάζει με μια κρυφή ελπίδα να σιγοκαίει στο βάθος του. Πως θα τα ξεχάσω όλα και θα ριχτώ ξανά στην αγκαλιά σου. Θα σου ζητήσω να με κρατήσεις σφιχτά πάνω σου. Ποιος ξέρει τι είναι αυτό που αποφασίζει τώρα για λογαριασμό μου. Φεύγω, αλλά να ξέρεις, θα σ' αγαπώ πάντα. Όταν βραδιάζει, εκεί που πάω, το φεγγάρι θα έρχεται προς εσένα και εγώ κάθε βράδυ θα τα ακολουθώ. Θα παίρνω τον δρόμο του φεγγαριού και θα πέφτω στην αγκαλιά σου. Αυτές τις σκέψεις που ποτέ δεν υπόθηκαν τις κάλυψε η σιρήνα του Queen Mary που σφύριξε για τελευταία φορά. Τα νερά κάτω από το υπεροκεάνιο άρχισαν να κοχλάζουν, ενώ πάνω από τις σκουπαστές εκατοντάδες κορμιά έγιναν προς την προκυμαία, σαν να υποκλίνονταν με βλάβια στη γη που θα άφηναν πίσω τους. Και εκατοντάδες χέρια υψώνονταν στον αέρα και ταλαντεύονταν δεξιά και αριστερά, σε έναν αποχαιρετισμό που έβγαινε από τα βάθη της ψυχής. Η Χρύσα στάθηκε πολλή ώρα στην πρίμνη του καραβιού, κοιτάζοντας το λιμάνι που ξεμάκρανε. Η πόλη που απλωνόταν δεξιά και αριστερά του γινόταν όλο και πιο μικρή και καθώς οι δρόμοι που ξεκινούσαν κάθετα από την παραλιακή λεωφόρο στένευαν και εξαφανίζονταν, οι προσώψεις των διόροφων χτισμάτων γίνονταν ένα συμπαγές στίχος για να καταλήξουν σε μια απλή, λευκή γραμμή που ακολουθούσε το περίγραμμα της παραλίας. Το καράβι όλο και ξεμάκρυνε, ο ομφάλιος λόρος όλο και τεντωνόταν και δεν έλεγε να κοπεί και Χρύσα ένιωθε τα σωθικά της να ξεριζώνονται με έναν ανατριχιαστικό πόνο. Ο Όμηρος Αβραμίδης, μέσα από την εξιστόρηση μιας δυνατής ερωτικής σχέσης, φωτίζει ανθρώπινα ιδανικά, ξυπνά ιστορικές μνήμες και περιγράφει κοινωνικούς θεσμούς του τόπου του. Αυτόπτης μάρτυρας ο ίδιος της τραγωδίας της Κύπρου το 1974, περιγράφει ιστορικές στιγμές που έζησε, αναβιώνοντας γεγονότα δημοσιευμένα σε διεθνή πρωτοσέλιδα της εποχής.